το όνομά μου είναι Νικόλαος Πλαστήρας. Γεννήθηκα στις 4 Νοεμβρίου 1883 στο Μορφοβούνι Καρδίτσας, σε μια φτωχή οικογένεια ράφτων. Η ζωή στα βουνά της Θεσσαλίας φυριλάτησε από νωρίς το χαρακτήρα μου, χαρίζοντάς μου αντοχή, λιτότητα και πνεύμα ανεξαρτησίας. Το 1904 κατατάχθηκα στο στρατό, νιώθοντας έντονα το καθήκον να υπηρετήσω την πατρίδα. Συμμετείχα ενεργά στο Μακεδονικό Αγώνα, όπου διακρίθηκα για την τόλμη και την ευφυία μου, η δράση μου στους Βαλκανικούς πολέμους, με το περίφημο Σύνταγμα Υπικού, μου χάρισε το προσωνύμιο «Μαύρος Καβαλάρης», όνομα συνυφασμένο με λεβεντιά και ηρωισμό. Πίστευα ακράδαντα στην ιδεολογία του Ελευθερίου Βενιζέλου, συμμετέχοντας στο κίνημα στο Γουδί το 1909. Η Μικρασιατική Εκστρατεία με βρήκε στο μέτωπο, γεμάτο ελπίδες για νίκη και εθνική ολοκλήρωση. Η καταστροφή, όμω, σημάδεψε ανεξίτηλα την ψυχή μου, αφήνοντα μια βάσταχτη πίκρα για την προδομένη μεγάλη ιδέα, ως ηγέτη του κινήματος της ΧΥΟΥ το 1922, διεκδίκησα την τιμωρία των υπευθύνων για την τραγωδία. Η πίστη μου στην ειρήνη και τη δημοκρατία με όθησε στην πολιτική. Τρεις φορές ανέλαβα το τιμόνι της ηγεσία ως Πρωθυπουργό της Ελλάδας, 1945, 1950, 1952. Στα χρόνια της διακυβέρνησής μου, εστίασα στην ανικοδόμηση της χώρας, βαριά πληγωμένη από τον πόλεμο. Οργάνωσα τον προσφυγικό κόσμο, φρόντισα για την αγροτική ανάπτυξη, ηλεκτροδότησα τα χωριά, θέτοντα τα θεμέλια για μια σύγχρονη και ευημερούσα Ελλάδα. Πολιτικέ έρηδε και ίντρινιε τέρισαν από τον ελληνικό λαό την ηγεσία μου, οδηγώντα με σε εξορία. Η αγάπη μου για την πατρίδα, όμω, παρέμενε άσβεστη. Γύρισα στην Ελλάδα, έτοιμο να προσφέρω ξανά τι υπηρεσίε μου. Στι 26 Ιουλίου 1953, η καρδιά μου σταμάτησε να χτυπά αφήνω πίσω μου μνήμες και έργα. Α με θυμούνται οι Έλληνε, όχι μόνο ο στρατιώτη του έθνους, αλλά και ο ηγέτη που αγάπησε τον λαό και αφιέρωσε τη ζωή του στην προοδό του.